πώς μπορούμε από τις λέξεις να φτάσουμε στις προτάσεις. Από τις προτάσεις να φτάσουμε στην παράγραφο. Και μετά, σε κείμενο ολόκληρο. Πώς μπορούμε να εμπλουτίσουμε την έκφρασή μας. Να περιορίσουμε τα εκφραστικά και συντακτικά λάθη. Πώς μπορούμε να αναπτύξουμε λόγο. Πώς μπορούμε την απλή πρόταση να την κάνουμε σύνθετο λόγο. Αυτά και άλλα πολλά θέματα πραγματεύεται το βιβλίο της Κατερίνας Κουβουτσάκη για την νεοελληνική γλώσσα της Τρίτης Λυκείου. Το βιβλίο της περιέχει μεγάλη θεματολογία που καλύπτει πολλά θέματα κοινωνικού προβληματισμού. Περιέχει σχεδιαγράμματα αλλά και αναλυτικές παραγράφους που συνιστούν ολοκληρωμένη παραγωγή λόγου. Το βιβλίο βοηθά τον χειριστή του λόγου να βελτιώσει την δομή της σκέψης του και μέσα από τα σχεδιαγράμματα μαθαίνει να χτίζει σταδιακά την σκέψη του. Να την δομεί με συνοχή και αλληλουχία στα νοήματα και να αποφεύγονται οι συνειρμοί που τον βγάζουν από το θέμα. Το βιβλίο αυτό δείχνει το πώς να παράγουμε και να αναπτύξουμε σωστά λόγο μέσα από ολοκληρωμένα θέματα. Επίσης, βελτιώνει το λεξιλόγιο μας και την έκφρασή μας με τις ωραίες εκφράσεις που εμπεριέχει. Η νεοελληνική γλώσσα για την Τρίτη Λυκείου περιέχει καταρχήν το βιβλίο με τα ανεπτυγμένα και ολοκληρωμένα θέματα καθώς και σχεδιαγράμματα. Περιέχει επίσης ένα βιβλίο με τη θεωρία, όπου μέσα σε αυτό θα βρούμε το πώς αναπτύσσεται μία παράγραφος, τους τρόπους ανάπτυξης, τους τρόπους πειθούς, να γράφουμε ένα άρθρο, μια επιφυλίδα, ένα δοκίμιο, μια επιστολή και άλλα πολλά. Σε αυτό περιλαμβάνονται και κριτήρια αξιολόγησης για να εξασκούμαστε. Κάθε άνθρωπος έχει την ανάγκη να εκφράσει αυτό που σκέπτεται και αισθάνεται με τον προφορικό ή με τον γραπτό λόγο. Επιθυμία του είναι αυτό που είπε ή που έγραψε να το γνωρίσουν, να το κρίνουν και να το αξιολογήσουν οι άλλοι συνάνθρωποι του. Η έκθεση της σκέψης είναι πολύ σπουδαίο μάθημα και κατέχει ξεχωριστή θέση μέσα στο σχολείο, αλλά και έξω, στην κοινωνική ζωή. Οι υποψήφοι στις εξετάσεις για τις ανώτερες και ανώτατες σχολές, για διορισμό στο δημόσιο ή και σε κάποιες ιδιωτικές θέσεις, εξετάζονται απαραίτητα στην έκθεση. Αλλά και μία επιστολή, μία αίτηση, μία ομιλία να γράψει κανείς, πρέπει να την γράψει σωστά. Γιατί και αυτά, αφού είναι έκφραση σκέψεων και ιδεών του εσωτερικού μας κόσμου, δεν είναι τίποτε περισσότερο ή λιγότερο από μία έκθεση. Να λοιπόν, η μεγάλη σημασία της έκθεσης στην ζωή μας. Γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε ότι όλοι μπορούμε να γράφουμε καλές εκθέσεις, φτάνει να μάθουμε την τεχνική της. Η τεχνική της έκθεσης της σκέψης μας περιλαμβάνεται στο βιβλίο αυτό της Κατερίνας Κουβουτσάκη. Ο κόσμος μας αλλάζει και μαζί του αλλάζει και η εκπαίδευση. Το βιβλίο της Κατερίνας Κουβουτσάκη επιτυγχάνει με τρόπο απλό και προσιτό να προβάλλει τον πλούτο της ελληνικής μας γλώσσας και να διεγείρει την φαντασία των αναγνωστών. Το βιβλίο της είναι ευπαρουσίαστο, διαβάζεται εύκολα και γρήγορα. Δίνει το έναυσμα για την πραγματική μάθηση. Η συγγραφέας του καταφέρνει να δημιουργήσει ένα γοητευτικό εκπαιδευτικό βιβλίο που διαβάζεται με τεράστιο ενδιαφέρον. Το βιβλίο είναι αξιόλογο, ακόμη και για τους εκπαιδευτικούς. Η συγγραφέας, με πολύ πιστικό τρόπο, χειρίζεται το βιβλίο της, με εκπαιδευτική δεξιοτεχνία. Συμπυκνωμένο, συνοπτικό, μεστό, αληθινό, γλαφυρό. Σωστά δομημένο, με ζωντανό λόγο, το βιβλίο διαβάζεται με μεγάλο ενδιαφέρον, από μικρούς και από μεγάλους.
η συγγραφέας του, με το έμφυτο παιδαγωγικό της ταλέντο, παροτρύνει τους αναγνώστες της να ενημερωθούν, να μάθουν. Η Κατερίνα Κουδουτσάκη, μια πολύ έμπειρη εκπαιδευτικός και συγγραφέας, με μεγάλο ταλέντο και μεταδοτικότητα, που ελπίζουμε να την απολαύσουμε σύντομα και σε επόμενα βιβλία της.